Γεια σας, τι κάνετε? Είμαι η Όλγα και σήμερα θέλω να κάνουμε μαζί ξεβαφτικό ματιών. Αλλά όχι ένα απλό ξεβαφτικό ματιών. Είναι ένα δωράκι για τις κυρίες που θέλουν να είναι όμορφες, αλλά δεν θέλουν να χάνουν πολύ χρόνο κάθε μέρα για να είναι όμορφες. Θα κάνουμε ξεβαφτικό ματιών δύο συστατικών με τρία υλικά. Θα πούμε και λίγο για την ηλικία. Θα πούμε και λίγο ότι αυτό το ξεβαφτικό μπορεί να είναι και κρέμα. Μισό λεπτάκι. Τι θα χρειαστούμε? Ένα καθαρό βαζάκι που θα βάζετε τη κρέμα σας. Ροντόνερο. Εγώ έχω αυτό εδώ, είναι από το μαγαζί που παίρνω υλικά για να κάνω τις κρέμες μου. Και που εσείς μπορείτε να βρείτε από το σούπερ μάρκετ, έχει τέτοιο ροντόνερο. Ό,τι θα βρείτε. Θα χρειαστούμε αμυγδαλέλαιο. Εγώ έχω εδώ πέρα αμυγδαλέλαιο. Εάν έχετε ηλικία 50 συν ή έχετε πολύ ταλαιπωρημένη επιδερμίδα ή βάφεστε πάρα πολύ, θα πάρετε αντί για αμυγδαλέλαιο jojoba oil. Βρίσκεται εύκολα, πολλά δεν είναι κάτι εξωτικό. Και βιταμίνη ε. Εγώ έχω αυτό εδώ πέρα από τη Ρωσία. Πουλάνε σε κάθε φαρμακεία, μπορείτε να βρείτε βιταμίνη ε σε καψούλες. Όχι βιταμίνη ε και α μαζί, βιταμίνη ε. Τι κάνουμε? Δεν θέλουμε ούτε ζυγαριά ούτε τίποτα, θέλουμε λίγο 2 λεπτά χρόνο. Εδώ πέρα κοιτάμε πόσο είναι 4-5 δάχτυλα δικά μου. Από τα 5 δάχτυλα δικά μου, το ένα δάχτυλο θα είναι το λάδι. Το υπόλοιπο θα είναι το νεράκι. Βάζω. Και αν θα μπερδευτείτε λίγο, 5-10 γραμμάρια εδώ πέρα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Ορίστε, λαδάκι. Μετά θα κλείσω. Για κάθε 100 γραμμάρια θέλουμε 5 με 6 σταγόνες βιταμίνη ε. Ας βάλω 6. Βιταμίνη ε είναι και συντηρητικό, είναι και βοηθάει να μην έχουμε ρητίδες. Τώρα, το δικό μου το φάρμακο, το ξεβαφτικό ματιών, είναι έτοιμο. Απλά κάθε φορά το ανακατεύω και έχουμε πολύ λίγα λεπτά με ολόκληρο μπουκαλάκι ολόφρυσκο ξεβαφτικό. Μπορώ να ξεβάψω το μακιγιάζ μου γύρω από τα μάτια και μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ σαν κρέμα τις μέρες που έχει ζέστη. Εγώ που κάνω κρέμες, για μένα δεν αγοράζω τίποτα. Φτιάχνω μόνη μου εδώ και καιρό. Το καλοκαίρι φτιάχνω αυτό εδώ. Δεν χρειαζόμαστε κρέμα το καλοκαίρι. Το δέρμα πρέπει να ξεκουράζεται από εκεί που. Θέλουμε αντιελαιακή, κρέμα αντιελαιακή. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Κρέμα περιποίησης είναι αυτή εδώ μια χαρά. Και αντιελαιακή κρέμα στο πρόσωπο είναι περιποίηση ωραία. Οπότε φτιάχνουμε δύο συστατικών χωρίς να έχετε να ξοδέψετε πολλά χρήματα, χωρίς να έχετε γνώσεις. Βέβαια κάποια στιγμή θα σας μάθω, θα κάνουμε τις κρέμες που κάνω εγώ, εύκολο είναι, λίγο ας κατέβει η θερμοκρασία από τέλος Αυγούστου και μετά θα κάνουμε κρεμούλες. Δεν θέλει ψυγείο, μπορείτε να το πάρετε μαζί σας όπου θέλετε. Όπου και να πάτε, μπουκαλάκι μπορεί να είναι όποιο σας βολεύει, αρκεί να είναι, να κλείνει καλά. Και τι άλλο θέλω να σας πω, ημερομηνία λήξης τώρα. Θα κοιτάτε στα δικά σας τα προϊόντα που βάλατε μέσα. Το ροντόνερο, το λάδι και η βιταμίνη ε. Κοιτάξτε οι ημερομηνίες λήξης. Κοιτάτε τι πιο διπλανή ημερομηνία λήξης. Ας πούμε εμένα, το ροντόνερο λήγει σε 6 μήνες.
τα άλλα λίγο είναι πιο μετά. Οπότε αυτό εδώ το ξεβαφτικό μπορώ να το κρατάω 6 μήνες, όχι παραπάνω. Νομίζω εύκολο είναι, δεν είναι κάτι. Μπορείτε να κάνετε πάντα φρέσκο, να έχετε και δεν φοβάστε. Άμα θέλετε να θα κάνω τώρα, θα ξεβαφτώ τώρα μπροστά σας που δεν έχω κάνει ποτέ μισό λεπτάκι να ετοιμαστώ. Ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο. Ορίστε. Ό,τι είχε αυτό το μάτι έχει φύγει. Βλέπετε. Καθαρίζει πάρα πολύ ωραία. Γρήγορα δεν. Και τα μάτια μου δεν έπαθαν τίποτα. Το ίδιο θα είναι και με εσάς. Συν θα έχετε ακόμη μία συνταγή σε όλες τις άλλες που έχετε καλές συνταγές που κρατάμε και δίνουμε στις φίλες μας. Ή μπορείτε να κάνετε ένα ωραιότατο δώρο στη μαμά σας ή στη φίλη σας και να ξέρετε ότι όλα τα απλά πολλές φορές είναι πιο δυνατά από τα δύσκολα. Γεια σας, τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.